Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήλθατε στα ημερολόγια ιστορίας, στο καθιερωμένο πια ραντεβού σας με την ιστορία. Θα πάρουμε τη σκητάλη από την προηγούμενη Κυριακή, Κυριακή του Πάσχα, και να σας πω ότι η δεύτερη μέρα του Μαΐου, σύμπτωση βέβαια, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα γέλιου το 1998. Εμείς θα πάρουμε τη σκητάλη από το 1919, όταν το εκστρατευτικό σώμα των Ελλήνων έμπαινε στη Σμύρνη. Και λίγα χρόνια πριν, το 1893, θα δούμε πώς γιορτάστηκε στην Ελλάδα η πρώτη εργατική πρωτομαγιά. Την Κυριακή 2 Μαΐου 1893, περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα και διαδήλωσαν ζητώντας την καθιέρωση της 8ωρης ημερήσιας εργασίας. Ήταν η πρώτη εργατική πρωτομαγιά στην Ελλάδα. Την κινητοποίηση είχε οργανώσει ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος του Σταύρου Καλέργη, ο οποίος είχε ιδρύσει το σύλλογο 3 χρόνια πριν, ενώ εξέδιδε παράλληλα την εφημερίδα Σοσιαλιστής. Οι συγκεντρωμένοι ενέκριναν ψήφισμα, το οποίο επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής. Το πλήρωμα του χρόνου ήλθε. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβει τη Σμύρνη ή να ασφαλίσει την τάξη. Έτσι άρχισε το διάγγελμα που απίφθινε ο Βενιζέλος προς το λαό της Σμύρνης. Οι αντιρρήσεις των Ιταλών και των Αμερικάνων παραμερίστηκαν και η εντολή για την απόβαση δόθηκε. Η Ελλάδα έχει αποδειχθεί πιστή στην Αντάντ με τη συμμετοχή της τόσο στον πόλεμο όσο και στην εκστρατεία της Ουκρανίας. Έχει ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μικρή χώρα και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε τετελεσμένο γεγονός. Και το κυριότερο, διαθέτει έτοιμο πόλεμο στρατό. Η άποψη του Λόιντ Τζορτζ που επιβάλλεται στους υπόλοιπους συμμάχους του είναι ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Μικρά Ασία εξασφαλίζει ένα ισχυρό μέσο πίεσης για την εφαρμογή των όρων της ειρήνης και των μυστικών συμφωνιών. Χιλιάδες Έλληνες της Σμύρνης υποδέχονται τον ελληνικό στρατό που φτάνει στην πόλη. Στον παραλιακό δρόμο γίνεται συγκέντρωση των στρατευμάτων. Το σύνολο σχεδόν του ελληνικού πληθυσμού με μεγάλο ενθουσιασμό συγκεντρώνεται στην παραλία με ελληνικές σημαίες. Ο ελληνικός στρατός, όπως είδαμε, το 1919 έμπαινε στη Σμύρνη. Το 1945 όμως, δεύτερη μέρα του Μαΐου, ο ρωσικός στρατός έμπαινε στο Βερολίνο. Την 1η Μαΐου 1945, μία ημέρα μετά το θάνατο του Χίτλερ, οι Γερμανοί πληροφορήθηκαν ότι ο Φύρερ έπεσε στη μάχη. Ωστόσο, η γερμανική ηγεσία κατέρε. Στο Βερολίνο, ο Γιώζεφ Γκέμπελς και ο Μάρτιν Μπόρμαν προσπαθούσαν να διαπραγματευθούν σε θυκολόγηση με τους Σοβιετικούς. Όμως, ο στρατάρχης Ζούκοφ ζήτησε άνευ όρων παράδοση όλων των γερμανικών δυνάμεων. Ο Γκέμπελς και ο Μπόρμαν δεν μπορούσαν να δεχτούν κάτι τέτοιο. Οι μάχες στο Βερολίνο συνεχίστηκαν. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Γκέμπελς και η σύζυγός του σκότωσαν τα 6 παιδιά τους και αυτοκτόνησαν. Το επόμενο πρωί, το Βερολίνο παραδόθηκε. Έως το απόγευμα, οι μάχες στην πόλη είχαν σταματήσει. 2 Μαΐου του 1945, οι Ρώσοι έμπαιναν, όπως είδαμε, στο Βερολίνο. 2 Μαΐου του 1941, 4 χρόνια πριν, οι Ναζί έμπαιναν στην Ελλάδα και έφταναν στη Βιτίνα. Ήταν τότε που σκοτώθηκε ο πρώτος αντιστασιακός 17 ετών. Το όνομά του, Μαθιός Πόταγας. Παιδί, με καταγωγή από τη Βιτίνα, ζούσε στην Αθήνα και πήγαινε στην 5η τάξη του Βαρβακίου. Ενώ ο πατέρας του είχε κινηματογράφο, το Παλάσι στο Παγκράτη και ήταν κινηματέμπορος, πήρε την οικογένειά του και βρέθηκε στη Βιτίνα. Κεραυνοβολημένος θα πρέπει να αισθάνθηκε ο Γερμανός διοικητής της φάλαγγας αρμάτων μάχης που έμπαιναν στις 2 Μαΐου του 1941 να καταλάβουν τη Βιτίνα,
Όταν ο μαθητής του Βαρβακίου, Μαθιός ή Μάθιος ή Ματθαίος, Πόταγας, όλες αυτές τις γραφές τις έχω βρει όπου με και αν διάβασα, στάθηκε μπροστά στο πρώτο άρμα και φώναξε. «Σταθείτε, δεν θα μας σκλαβώσετε, είμαι εδώ μόνος, αλλά όλη η Ελλάδα ακολουθεί, ολόκληρη η Ελλάδα ακολουθεί». Ο χιτλερικός αξιωματικός όχι μόνο γάζωσε το παλικάρι, αλλά διέταξε τους στρατιώτες του να του συνθλίψουν το κεφάλι με έναν ογκόλυθο. Από τότε ο Πόταγας έγινε το σύμβολο της μαθητικής αντίστασης, ένα σύμβολο που δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Η δεύτερη μέρα του Μαΐου ολοκληρώνεται με την απονομή του βραβείου Λένιν στο Γιάννη Ρίτσο το 1977, αλλά και την πρώτη εξέγερση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Αθήνα. Οι τρόφιμοι του οίκου τυφλών εξεγείρονται και καταλαμβάνουν το οίκημα του Ιδρύματος στην Καλλιθέα. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία που ένα κομμάτι του αναπηρικού χώρου εμπράκτος αμφισβητεί τον περιθωριακό ρόλο που του έχει επιβληθεί αρνούμενο τον κοινωνικό πατερναλισμό και τους φορείς εκπροσώπους του. Ηγετικό ρόλο στην κινητοποίηση είχε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Όχι άλλη εκμετάλλευση, όχι άλλη υποκρισία, όχι άλλη καιροσκοπισμή. Επιτέλους ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τα καταπατημένα και απαράδεκτα εκμεταλλευόμενα δικαιώματά μας. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαίει. Τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης θα γίνουν τα χρόνια της αναγνώρισης για τον ποιητή. Αρχίζουν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις. Το 1975 παραλαμβάνει από τη Βουλγαρία το Διεθνές Βραβείο Γεώργη Δημητρόφ, έπειτα από την Ιταλία το 1976 το Έτνα, τα Ορμίνα και άλλα. Σαν σήμερα το 1977 θα κερδίσει την ύψιστη διάκριση των σοσιαλιστικών χωρών, το βραβείο Λένιν για την ειρήνη και τη φιλία των λαών. Ο Ρίτσος θα το δεχτεί με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Είχε προταθεί πάνω από δύο φορές για το βραβείο Νόμπελ. Λέγεται ότι ποτέ δεν το πήρε για πολιτικούς λόγους. Επίσης είναι εκείνη που παραμερίζει εκείνα τα στοιχεία που χωρίζει τους ανθρώπους, ανακαλύπτει και αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία που τους ενώνουν. Γι' αυτό η λειτουργία της έχει μια εξαιρετικά μεγάλη κοινωνική σημασία και όπως έχουν πει μεγάλη αισθητική, οι ποιητές είναι οι οργανωτές του κοινωνικού συναισθήματος. Γυρνάμε σελίδα και περνάμε στην περασμένη Δευτέρα, ήταν δεύτερη μέρα του Πάσχα. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω στο 1892, όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης θριάμβευε στις εκλογές. 3 Μαΐου όμως, δύο χρόνια πριν, ένας βουλευτής έμπαινε στη φυλακή και πέθαινε εκεί, ο Ρόκος Χοϊδάς, γιατί, για ένα άρθρο του που είχε γράψει κατά του βασιλιά. Σύμπτωση ότι η 3η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Σαν σήμερα πεθαίνει στις φυλακές Χαλκίδας ο βουλευτής πρώην αντιεισαγγελέας εφετών Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Ραμπαγάς και θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Παρά τη ρητορική του δεινότητα, μάλιστα απολογήθηκε μιλώντας συνεχώς για 24 ώρες, καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση και κλείστηκε στις μεσαιωνικές φυλακές της Χαλκίδας. Λέγεται ότι ο Τρικούπης τον ενημέρωσε ότι θα του δινόταν χάρη αν προηγουμένως δήλωνε πίστη στο Σύνταγμα. Δύο χρόνια αργότερα εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα στις 3 Μαΐου 1892 που εξελίσσονται σε θρίαμβο του Χαρίλαου Τρικούπη. Το κόμμα του παίρνει τις 160 από τις 207 έδρες της Βουλής και η αντιπολίτευση, Δηληγιάννης, Ράλης, Κωνσταντόπουλος, παίρνουν 47. Οι υποστηρικτές του Χαρίλαου Τρικούπη αναδείχτηκαν ως η μεγαλύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο με τις 160 από τις 207 έδρες, έχοντας λάβει τα 5 έκτα του εκλογικού σώματος και βουλευτών. Ο Χαρίλαος Τρικούπης έγινε πρωθυπουργός για έκτη φορά στις 22 Ιουνίου. Η Βουλή των Εκλογών της 3ης Μαΐου του 1892 θα διανύσει 2 χρόνια και 11 μήνες και θα αναδείξει 4 κυβερνήσεις, 2 του Τρικούπη, 1 του Σωτηρόπουλου και 1 του Νικόλαου Δελιγιάννη. Το ημερολόγιο μας οδηγεί από το θρίαμβο του Τρικούπη στη δεκαετία του 60. 3 Μαΐου λοιπόν είχαμε 2 επισκέψεις. Η μία ήταν του διευθυντή του Πάρι Μάτς και η δεύτερη, πιο σημαντική, ερχόντας στην Αθήνα το 1962, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Ράσκ, επ' ευκαιρία της εναθήνες διασκέψεως του ΝΑΤΟ, επισκέφθη τον Πρωθυπουργό κ. Καραμανλίν, με τον οποίο είχε προκαταρκτικά συνομιλίες. Ο κ. Ράσκ μετέφερε προς τον Πρόεδρο της ελληνικής κυβερνήσεως των προσωπικών φιλικών χαιρετισμών του Πρόεδρου Κένεντι. Ομιλώντας για την επίσκεψη, ο κ. Καραμανλίν δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος από την επιδειχθήσαν εκ μέρους της αμερικανικής πλευράς κατανόηση των ελληνικών προβλημάτων. Μια από τις γαλλικές προσωπικότητες που επισκέφθησαν την Ελλάδα κατά την διάρκεια της εβδομάδος ήταν και ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Ρεϊμόν Καρτιέ, διευθυντής του περιοδικού Paris Match, ο οποίος έδωσε συνέντευξη τύπου προς τους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους. Της Αναστάσεως των Μητροπολιτικών Ναών των Αθηνών προσέλαβε φέτος ιδιαίτερα πανηγυρικό χαρακτήρα με την προσέλευση των επισήμων και την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Στασινοπούλου. Και από την Ανάσταση του 1975 θα γυρίσουμε το χρόνο 7 χρόνια πίσω. Στην Ελλάδα είχαμε ήδη ένα χρόνο δικτατορίας. Ωστόσο ήταν 3 Μαΐου όταν ξεκινούσαν εξεγέρσεις στη Γαλλία που οδήγησαν στο γαλλικό Μάη του 68. Bombs in Vietnam exploded home. They destroyed the dream and possibility for a decent America. Για να μιλήσουμε για το Μάη του 68 πρέπει να γνωρίζουμε ότι τον Απρίλιο του 68, δηλαδή πριν από ένα μήνα, είχαμε αιματηρές συγκρούσεις στο Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη. Έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις και υπήρξαν έντονες συγκρούσεις με την αστυνομία στο Σικάγο. Εκείνο το μήνα δολοφονήθηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Τα γεγονότα του Παρισιού δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό. En signe de protestation, les jeunes appelés brûlent leurs livrets militaires. Pour les mêmes motifs, la révolte gagne le Japon. L'Amérique impérialiste est directement visée, mais les premiers slogans des étudiants condamnent aussi toute forme de capitalisme sauvage dans le monde. Les manifestations dégénèrent. Parallèlement, ce mouvement de contestation se répand en Europe. Aux Pays-Bas, les affrontements entre policiers et étudiants sont violents. Il en est de même en Italie. Rome est paralysée par des milliers d'étudiants en grève qui protestent contre la réforme de l'enseignement. Même tableau en Allemagne, où la révolte a sonné très tôt en cette année 1968. Mais le 11 avril, un attentat contre Rudi Dutschke, le leader de la Ligue des étudiants socialistes, provoque une nouvelle flambée de violence. Rudi le Rouge, qui tombe sous le coup d'un fanatique du nazisme, est le nouveau symbole d'une jeunesse qui refuse en bloc l'ordre bourgeois de l'Ouest. Ce contexte international est inséparable de la crise du printemps 68 que s'apprête à traverser la France. Σαν σήμερα, εκτεταμένες εμπλοκές φοιτητών και αστυνομίας ξεσπούν μέσα στο κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στο Παρίσι. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση της εξέγερσης που θα μείνει στην ιστορία ως Γαλλικός Μάης. Τα γεγονότα επεκτάθηκαν με γενική απεργία των Γάλλων εργατών και τελικά οδήγησαν σε πολιτική και κοινωνική κρίση που άρχισε να παίρνει διαστάσεις επανάστασης και οδήγησε στη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη εκλογών από τον τότε πρόεδρο Σαρλ ντε Γκολ. Ο λεγόμενος και Μάης του 68 θα αποτελέσει πολιτικό και ιδεολογικό ορόσημο για τις μεταπολεμικές γενιές. Στις 29 Μαΐου του 1926 γεννήθηκε και στις 3 Μαΐου του 2011 έφευγε από τη ζωή ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς, αλλά κυρίως άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, ο Θανάσης Βέγκος. Μία από τις πιο συγκλονιστικές του ερμηνείες δεν ήταν σε κωμική ταινία, αλλά ήταν στην ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Μωρή φύση, μόνη σου είσαι. Μόνος μου είμαι κι εγώ. Πάρε ένα μπισκότο. Η επόμενη σελίδα του ημερολογίου μας γράφει 4 Μαΐου. Έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, λόγω του ότι γιορτάζουν τον Άγιο τους, τον Άγιο Φλωριανό. Οι Έλληνες πυροσβέστες όμως γιορτάζουν στις 17 Δεκεμβρίου. Εμείς γυρνάμε πίσω στο 1827, 6 χρόνια μετά την Επανάσταση, όταν έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται στην Τριζίνα η 3η Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων. Η 3η Εθνοσυνέλευση στην Τριζίνα εξέδωσε το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος, με το οποίο μετέβαλε τη μορφή του πολιτεύματος. Είναι η πιο σημαντική από όλες τις εθνοσυνελεύσεις του αγώνα, κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι με ομόφωνο ψήφισμα επέλεξαν τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ήταν μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον του ελληνικού κράτους. Ο δεύτερος λόγος που καθιστά αυτή την Εθνοσυνέλευση εξαιρετικά σημαντική είναι ότι ψήφισε το πιο πρωτοποριακό και το πιο συγκροτημένο σύνταγμα της ελληνικής επανάστασης. Έτσι, η μέχρι τότε προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος αντικαταστάθηκε από την ελληνική πολιτεία, δηλαδή το κράτος εισήλθεν εις δευτέραν μορφήν πολιτιακής οργανώσεως μη προσωρινής. Μάλιστα, ίδια συνέλευση σαν σήμερα πριν από 190 χρόνια, στις 4 Μαΐου του 1827, θεωρούσα ότι κατάλληλος καθέδραν της κυβερνήσεως άλλος τόπος δεν είναι προς το παρόν η μη των ναύπλιων. Και από τον Ναύπλιο του 1827 μεταφερόμαστε στον 20ο αιώνα και στο 1990. Η 4η Μαΐου ήταν η μέρα Παρασκευή. Η Βουλή ψήφισε για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ανέδειξε για δεύτερη φορά στη θέση τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μάλιστα την επομένη ορκίστηκε και παρέλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο και είχε παραδώσει, τον Χρήστο Σαρτζεντάκη. Το 1990 στο προεδρικό αξίωμα εξελέγει για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος κατάφερε να εκλεγεί στην 5η ψηφοφορία με 153 ψήφους. Σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 4 του Συντάγματος, πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εξοχότατε πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, μοίρα καλή σας θέλησε και πάλι στην κορυφαία θέση της χώρας, ακριβώς τη στιγμή που η Ελλάδα καλείται με άλματα να ακολουθήσει τον βηματισμό των Ευρωπαίων εταίρων μας στην οδόν της αναπτύξεως. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, σας ευχαριστώ για το μήνυμα το οποίο μου μεταφέρετε, καθώς και για τους φιλόφιλες λόγους με τους οποίους το συναντάσουμε. Παρακαλώ να διαβεβάσετε ως την Εθνική Αντιπροσωπή και συνειδητής ευχαριστίες μου για την εκλογή μου και την διαβεβαίωση μου ότι έχω πλήρη συνείδηση των ελευθεριών που επομίζομαι ως ρυθμιστής του πολιτεύματος. Η πουντεδιότητά μου αυτή θα έχω 3 βασικές επιδιώξεις. Πρώτον,
την ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών μας θεσμών. Δεύτερον, την υπεράνω πολιτικών ανταγωνισμών, διαφύλαξη και ενίσχυση της εθνικής μας ενότητας. Ενότητα την οποία φιλοδοξώ να συμβολίζω ως πρόεδρος όλων των Ελλήνων. Και τρίτον, την εμπέδωση ηρέμου πολιτική βίου που αποτελεί εγγύηση για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Στη μία το μεσημέρι, ο απερχόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Χρήστος Σαρτζετάκης, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον οποίο και συνεχάρη. Αδιαμφισβήτητα δόθηκε η καλύτερη λύση για τον τόπο, για την πολιτική μας ζωή. Αναμένα τώρα, Η θέση μας εκφράστηκε με την υποψηφιότητα του Κώστα του Δεσποτόπουλου. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, με την οφειλόμενη τιμή την προσήκουσα εις το ανώτατο αξίωμα της πολιτείας, εις το οποίο σας ανέδειξε κατά τους συνταγματικούς κανόνες και μάλιστα δια δευτέραν φορά η πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων σας υποδέχομαι εις το Προεδρικό Μέγαρο και εις το γνώριμό σας Προεδρικό Γραφείο. Φτάνουμε σίως το 2001 σε μία από τις ιστορικότερες συναντήσεις που έγινε και έχουν να κάνουν με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Πάπας Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα μετά το σχίσμα, δηλαδή σχεδόν μετά από 1000 χρόνια, και ζητάει συγγνώμη από τους Ορθοδόξους. Ιανουάριο του 1964, ο Πάπας ο Έκτος συναντάται με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα στα Ιεροσόλυμα. Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά το σχίσμα το 1054 που ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντάται με την κεφαλή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μάιος του 1999 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται τη Ρουμανία, μια κατεξοχήν ορθόδοξη χώρα. Γίνεται δεκτός με τιμές από τον Πατριάρχη Θεόκτιστο. Φεβρουάριος του 2000 ο ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στα Ιεροσόλυμα και πατά τα ιερά χώματα της Μονής του Όρου Σινά. Ζητά να προσευχηθεί και να πάρει ευλογία. Κινείται αργά από το βάρος των 80 χρόνων και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει είναι εμφανή. Λίγο αργότερα συναντάται με τον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διόδωρο. Ανταλλάσσουν μαζί ευχές ειρήνης. 27 Ιουνίου του 1995, ανήμερα Πέτρου και Παύλου. Το Βατικανό γιορτάζει τη θρονική εορτή του Αποστόλου Πέτρου. Στο κεντρικό εξώστη δίπλα-δίπλα, οι δύο κεφαλές του χριστιανισμού δηλώνουν αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη. Καμινιάμο, εντανουνσιάμο, λα ρικονσιλιαζιόνε ελουνιτά. Το μήνυμα ενωτικό. Auguri a tutti. Col Papa ci amiamo molto. Ringraziamo, ringraziamo. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα, ικανοποιώντας την επιθυμία του να προσκυνήσει στην Πνίκα, τον τόπο όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το χριστιανικό λόγο. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα του 1054. Η επίσκεψή του έγινε μετά από πρόσκληση του Κωστή Στεφανόπουλου και με τη συγκατάθεση της Εκκλησίας. Μετά την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Στεφανόπουλο, ο Ποντίφικας το ανταπέδωσε την επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στις 4 Μαΐου. Τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα, δρακόντια. 947 χρόνια περίμεναν οι Έλληνες μετά το σχίσμα τη συγγνώμη του Βατικανού για τα δεινά που επέφεραν οι σταυροφορίες με την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η συγγνώμη ήρθε μαζί με τον Ποντίφικα ενώπιον του Αρχιεπισκόπου. Η στιγμή ιστορική, συγκλονιστική, θεωρήθηκε προσωπική επιτυχία του Αρχιεπισκόπου. When sons of daughters of the Catholic Church have sinned by action or omission against the Orthodox brothers and sisters, may the Lord grant us the forgiveness we beg of Him. Πιστεύω εις ένα Θεό. Λίγες ώρες πριν ο Πάπας αναχωρήσει για τη Δαμασκό, τέλεσε μεγαλειώδη θεία λειτουργία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου.
Περνάμε στην περασμένη Τετάρτη, πέμπτη μέρα του μήνα. Η 5η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η μέρα της Ευρώπης. Ωστόσο το 1945 ήταν μια μαύρη μέρα για την Ευρώπη, αφού έμπαιναν τα αμερικανικά στρατεύματα στο στρατόπεδο Mauthausen, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 100.000 άνθρωποι. Εκεί στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των βαγκαρίων, στο βινεγκράβεν το βαθύ, στο λατομίγο των φρύνων. Εβραίοι κατάρτες περπατούν, Εβραίοι κατάρτες πέφτουν, βράχος στη ράκη που παλούν, βράχος σταυρό θανάτου. Έρχομαι από την κόλαση, έχοντας δει χιλιάδες νεκρούς, όχι γιατί οι νεκροί κάθε ημέρες ήταν 100 τόσοι και παραπάνω. Body disposal plant. Inside are the ovens which gave the crematorium a maximum disposal capacity of about 400 bodies per 10-hour day. How many ways do they execute? Five or six ways: by gas, by shooting, by beating, that is beating with clubs, by exposure, that is standing out in the snow naked for 48 hours and having cold water thrown on them in the middle of winter, starvation, dogs, and pushing over a 100-foot cliff. Σε αυτό το στρατόπεδο άφησαν την τελευταία τους πνοή και 3.700 Έλληνες. Για το 1976 δολοφονήθηκε ο Αλέκος Παναγούλης, βουλευτής τότε της ΕΔΙΚ. Στις 5 Μαΐου έγινε η κηδεία του, η οποία μετατράπηκε σε αντιχουντική διαδήλωση. Μέσα στο Μάη σκοτώθηκες, το αίμα σου μαυρί. Με μια συγκλονιστική συγκέντρωση χιλιάδων ατόμων κάθε ηλικίας, τάξεως και πολιτικής τοποθετήσεως, ο ελληνικός λαός αποχαιρέτησε στην τελευταία του κατοικία τον βουλευτή Αλέκο Παναγούλη. Οι εκατοντάδες χιλιάδες λαού, η παρουσία ολοκλήρου του πολιτικού κόσμου, ξένων προσωπικότητων, συναγωνιστών του Αλέκου Παναγούλη κατά τα δίσεκτα χρόνια της δικτατορίας, έδειξαν ότι ο νεκρός βουλευτής τιμήθηκε σαν σύμβολο αντιστάσεως εναντίον της τυραννίας. Τόσο στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, όπου η σωρός του Αλέκου Παναγούλη είχε εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, όσο και κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης ακολουθίας και της εκφοράς της σωρού, προσήλθαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Παπακοσταντίνου, οι υπουργοί κ. Ράλης και Στεφανάκης, που εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση, οι υφυπουργοί Αχιλλεύς Καραμανλής και Λιανόπουλος, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων κ. Μαύρος, Παπανδρέου και Ηλιού, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κανελόπουλος, ο πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής, βουλευτές και άλλοι επίσημοι. Η κηδεία του βουλευτή Αλέκου Παναγούλη έγινε δημοσία δαπάνη και στη σωρό του κατετέθησαν δεκάδες στεφάνια και χιλιάδες λουλούδια της Αττικής γης. Η 5η Μαΐου θα ολοκληρωθεί με δύο προέδρους. Το 2002 στη Γαλλία ο Ζακ Σιράκ εκλέγεται για δεύτερη φορά πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ενώ εδώ στην Ελλάδα εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η συμπλήρωσή της προεδρικής θητείας του κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου έθεσε σε άμεση λειτουργία τους προβλεπόμενους θεσμικούς και κοινοβουλευτικούς μηχανισμούς. Η έναρξη των διαδικασιών σημειώθηκε με την αποδοχή εκ μέρους του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή της υποψηφιότητας για το ύπατο αξίωμα της πολιτείας.
Υποψηφιότητα που χαιρετίστηκε και μέσα και έξω από την Ελλάδα, σαν το επιστέγασμα μιας πολιτικής σταδιοδρομίας 45 ετών, αφιερωμένη σε σκληρούς αγώνες για την προάσπιση των κοινοβουλευτικών θεσμών και την παγίωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ο κύριος Καραμαλής, αποδεχόμενος την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, κατέστησε σαφές ότι στην απόφασή του δεν οδηγήθηκε ούτε από προσωπικές ούτε από κομματικές επιδιώξεις, αλλά αποκλειστικά και μόνο από την επιθυμία να τεθεί στη διάθεση της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού. Με την ψηφοφορία της 5ης Μαΐου, ο κύριος Καραμαλής αναδείχθηκε αρχηγός του ελληνικού κράτους με την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα αυξημένη πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων. Την ανάδειξη του κυρίου Καραμαλή στο ανώτατο αξίωμα της πολιτείας ακολούθησε η παρέτησή του τόσο από την Πρωθυπουργία, όσο και από την Προεδρία του Κόμματος της Πλειοψηφίας, όσο και από την βουλευτική του ιδιότητα. Σαν σήμερα το 2002 ο Ζακ Σιράκ εκλέγεται για δεύτερη φορά στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας με ποσοστό 82,5% των ψήφων, νικώντας τον αντίπαλό του, ηγέτη της ακροδεξιάς Ζαν Μαρί Λεπέν, που παίρνει το 17,5%. Το ποσοστό συμμετοχής στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών φτάνει περίπου στο 80%, ενώ στον πρώτο γύρο, στις 21 Απριλίου, είχε φτάσει το 71,6%. Και περνάμε στην 6η Μαΐου. Σε αυτή την ημερομηνία ξεχωρίζουμε την επίσκεψη του Αμερικανού γερουσιαστή στον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά και τους εορτασμούς των 60 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1956 αυτή η μέρα ήταν Κυριακή του Πάσχα και φυσικά την τιμητική τους είχαν οι στρατώνες. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, εόρτασε το Πάσχα στους στρατώνας μαζί με τους οπλίτες μας μέσα εις μια ενθουσιώδη ατμόσφαιρα. Στην πέμπτη νύχτα του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων υπεδέχθησαν τον κύριο Πρωθυπουργό ο διοικητής μετά των αξιωματικών του κέντρου. Οι ίκαροι μας στο Τατόι εόρτασαν το Πάσχα μετά των οικογενειών των και άλλων προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ευρίσκονται και πολλά μέλη της ΑΧΕΠΑ. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Καραμαλής χαιρετά εγκαρδίως τους παρισταμένους, ευχόμενος το Χριστός Ανέστη. Ογδόντα χρόνια συνεπληρώθησαν από την ημέρα της απελευθερώσεως της Θεσσαλικής γης. Η επέτειος αυτή εορτάστη με πανηγυρικές εκδηλώσεις εις όλας τας Θεσσαλικάς πόλεις, οργανωθήσας υπό της Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλών. Την ιστορική αυτή επέτειο εόρτασε μετά των Θεσσαλών και σύσσωμον το έθνος, το οποίο η Θεσσαλία αποτελεί πλέον βασικόν παράγοντα ευημερίας. Ζωηρά πολιτική δραστηριότης εις διεθνές επίπεδον. Ο Έλλην Πρωθυπουργός δηλώνει εις τον Αμερικανόν γερουσιαστήν κύριον Φουλ Μπράιτ τας φιλιρινικάς διαθέσεις της Ελλάδος χωρίς υποχώρησην ή συμβιβασμόν. Στη διεθνή επικαιρότητα σημειώσαμε για την 6η Μαΐου τα εγγένεια της σύραγγας της μάχης που ένωσε τη Μεγάλη Βρετανία με τη Γαλλία. Ωστόσο για τη δεύτερη το 1968, αυτή η Δευτέρα ήταν η ματωμένη Δευτέρα του Μάη του 68. Την 1η Μαΐου του 1968 στη Γαλλία δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και φοιτητές συμμετέχουν στις μεγάλες διαδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά. Δύο μέρες μετά ξεσπούν τα πρώτα σοβαρά επεισόδια. Περισσότεροι από 100 τραυματίζονται και τουλάχιστον 600 συλλαμβάνονται. Στις 6 Μαΐου ξημερώνει η ματωμένη Δευτέρα. 20.000 φοιτητές παρελάβουν στους δρόμους του Καρτιέ Λατέν, απαιτώντας την απελευθέρωση των συντρόφων τους και το σπάσιμο του αστυνομικού κλείου. Όταν η αστυνομία τους επιτίθεται, πολλοί φοιτητές δεν υποχωρούν. Αποτέλεσμα σχεδόν 1.000 τραυματίες και 422 συλληφθέντες. Στο Ζάπιο Μέγαρο εγγενιάστηκε η έκθεση βιβλίου των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα βιβλία που εξετέθησαν είναι όλα αφιερωμένα στην ευρωπαϊκή ιδέα. Την έκθεση εγγενίασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Τσάτσος και παρέστησαν οι υπουργοί κ. Ράλης και Κονοφάγος, που εκπροσώπησαν την κυβέρνηση, ο αρχηγός της ΕΔΙΚ κ. Μαύρος, υφυπουργοί, βουλευτές, πρεσβευτές των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλοι επίσημοι.
Μιλώντας σχετικά στα εγγένεια της εκθέσεως, ο κ. Ράλης τόνισε μεταξύ άλλων ότι σκοπός αυτής της εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Βιβλίου είναι να γνωρίσουν τα ελληνικά νιάτα και να σπουδάσουν καλύτερα τα πανανθρώπινα ιδεώδη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Σαν σήμερα, η Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν εγκαινιάζουν το υπόγειο τούνελ κάτω από τη θάλασσα της Μάχης που ενώνει τη Γαλλία με τη Βρετανία. Η κατασκευή της σύραγγας έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, καθώς πέρα από το πρακτικό της χαρακτήρα, σήμαινε και την ευρωπαϊκή σύγκληση. Δύο χώρες με μακροχρόνιες διενέξεις, όπως η Αγγλία και η Γαλλία, άφηναν πίσω τους τις όποιες διαφορές του παρελθόντος. Ολοκληρώνουμε με την εσωτερική μας επικαιρότητα, η οποία το 2012 σημαδεύτηκε αυτή την ημέρα από το θάνατο του βουλευτή Κώστα Καρά. Ενώ 8 χρόνια πριν ερχόταν για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια ο Τούρκος Πρωθυπουργός για επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Δύο μήνες μετά τις εκλογές στην Ελλάδα και μόλις ένα μήνα μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν στην Κύπρο, σαν σήμερα, φτάνει στην Αθήνα για διήμερη επίσημη επίσκεψη ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρώτος Τούρκος Πρωθυπουργός μετά τον Οζάλ το 1988 που επισκέπτεται την Αθήνα, προκειμένου να συζητήσει με την ελληνική πολιτεία και πολιτική ηγεσία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επιβεβαιώσαμε την πολιτική μας βούληση να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών σε όλους τους τομείς και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο την υπάρχουσα θετική δυναμική. Dün akşam başkan, Sayın Başbakan'a da anlattım. Dedim ki benim 12 yaşındayken, 13 yaşındayken İstanbul'da çalışıyorum. Patronlarım Rum'du. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η επί δεκαετίες αμοιβαία καχυποψία ανήκει στο παρελθόν. Ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην περαιτέρω οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει στις χώρες μας να μειώσουν τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς τους για να επενδύσουν στο κοινωνικό κράτος σε έργα ειρήνης προς όφελος και των δύο λαών. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο και την Πρόεδρο της Βουλής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Με τη συγκατάθεση της Αθήνας γίνεται και ο πρώτος έπειτα από 52 χρόνια που περιοδεύει στη Θράκη. Ο Ερντογάν για την ιστορία επανήλθε στην Αθήνα λίγους μήνες αργότερα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σαν σήμερα πεθαίνει έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο ο ηθοποιός και πολιτικός Κώστας Καράς. Από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε επίτιμος πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού από το 1994. Διοργάνωσε τον πρώτο διεθνή έρανο για τα θύματα του πολέμου της Βοσνίας. Επανειλημμένως έδωσε παραστάσεις για την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Βραβεύθηκε από πολλές οργανώσεις και συλλόγους για την κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση. Η χθεσινή ημέρα, η 7η του μήνα, σηματοδοτείται όταν το 1919 οριζόταν ύπατος αρμοστής στη Σμύρνη ο Αριστίδης Θεριάδης. Η Ελλάδα πια είχε μεγαλώσει. Ωστόσο, την ίδια μέρα, το 1832, με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, αναγνωριζόταν το τότε μικρό ελληνικό κράτος. Σαν σήμερα υπογράφεται στο Λονδίνο συνθήκη μεταξύ των προστάτηδων δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Βαβαρίας, με την οποία η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος και ο Βαβαρός Όθωνας ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδας. Τον Ιούλιο του 1832 υπογράφτηκε στην πόλη ο τελικός διακανονισμός με τον οποίο η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποδέχθηκε από κοινού μαζί με τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία και αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας αλλά και τη γραμμή συνόρων Παγασιτικού Αμβρακικού. Η εμπειρία της πρώτης ημέρας που κατέβηκε ο ελληνικός στρατός που αποβιβάστηκε στη Σμύρνη ήταν εξαιρετικά οδυνηρή. Οι σύμμαχοι είχαν κάνει ειδική επιτροπή η οποία ερεύνησε τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αποβίβαση και τι ακολούθησε στη συνέχεια με τους πυροβολισμούς οι οποίοι έπεσαν και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάποιες δεκάδες μουσουλμάνοι. Επομένως, ο Βενιζέλος δεν ήθελε με τίποτα να επαναληφθεί μια τέτοια κατάσταση. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν αντιληπτά από τον Βενιζέλο, ο οποίος επέλεξε τον Στεριάδη για αυτές τις ισορροπίες. Ο λαός όμως δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι ο Στεριάδης όφιλε να τηρεί ισορροπίες. Και όφιλε να τις τηρεί για δύο λόγους. Ο πρώτος και άμεσος ήταν ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων. Υπήρχαν τρεις μεγάλες δυνάμεις εκτός από την Ελλάδα. Από τις τρεις, οι δύο, η Γαλλία και η Ιταλία, ήταν εχθρικές ως προς την παρουσία του ελληνικού στρατού στην περιοχή.
Επομένως, ο Στεριάδης έπρεπε να κρατάει την καθημερινή ισορροπία των πραγμάτων, ούτως ώστε να μην διαμαρτυρηθούν οι ξένοι ως προς τη μεταχείριση που τους, που τους δίνουν οι Έλληνες. Αφήνουμε τη Σμύρνη και μεταφερόμαστε στη δεκαετία του 60, να δούμε τι κατέγραψε το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο όταν το ημερολόγιο έγραφε 7 Μαΐου. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, κύριος Καραμανλής, συνοδευόμενος υπό του Υπουργού Προνοίας, κυρίου Στράτου, προσέρχεται εις των χωραργών για να παραστεί στα εγγένεια του νέου Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου δυνάμεως 450 πληνών. Μετά τον αγιασμό ομίλησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, κύριος Περάκης, και ο Υπουργός Προνοίας, κύριος Στράτος. Εις τας Αθήνας ενεκαινιάστη το περίπτερον της Αμερικανικής Ατομικής Εκθέσεως, τα άτομα δια τα άτομα, παρουσία του Υπουργού κυρίου Βρανοπούλου. Σκοπός της εκθέσεως, η οποία οργανώθη από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας, είναι να ενημερώσει το ελληνικό κοινό επί των ειρηνικών εφαρμογών του ατόμου στην γεωργία, την βιομηχανία και την ιατρική. Εκ των κυριωτέρων εκθεμάτων ήσαν μικρός αντιδραστήρ εν λειτουργία δυνάμεως 10 βατ, συσκευή ακτίνων γάμα και διάφορα άλλα ατομικά ιατρικά όργανα. Ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Μαλιάκας, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στη Σχολή Αεροπορίας του Στρατού, παραλαμβάνει ένα ελικόπτερο, δωρεά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προς την δασική υπηρεσία. Αυτό το ελικόπτερο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και σε άλλους τομείς της αναπτύξεως του δασικού πλούτου της χώρας. Η 7η Μαΐου θα ολοκληρωθεί με πολιτικές εξελίξεις της προηγούμενης δεκαετίας. Το 2012, ο πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος, επισκέπτεται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της προηγουμένης. Ενώ, δύο χρόνια νωρίτερα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ προχωρούν σε διαγραφές βουλευτών. Η 7η Μαΐου του 2010 είναι η πρώτη μέρα μετά τη διαγραφή της Ντόρας Μπακογιάννη και τριών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ λόγω κομματικών διαφοροποιήσεων κατά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου στη Βουλή. Στις 6 Μαΐου, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη. Μπακογιάννη Θεοδώρα. Ναι. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία και μένει πλέον με 157 βουλευτές. Σαν σήμερα ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαΐου, χωρίς να έχει προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών ήταν η μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και η είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Ανακοινώσω, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος, την σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των γενικών βουλευτικών εκλογών που διεξήγησαν χθες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παραδόθηκαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια από τον πρόεδρο της προηγούμενης Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο, η Νέα Δημοκρατία καταλάμβανε σε επτακομματική Βουλή την πρώτη θέση με 108 έδρες, ενώ ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ερχόταν δεύτερος με 52 έδρες. Το ΠΑΣΟ κατέγραψε σημαντική μείωση των ποσοστών του με 41 έδρες. Σαν σήμερα εκκινούν οι διερευνητικές εντολές στους αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίες θα αποβούν άκαρπες με αποτέλεσμα τη διενέργεια εκ νέου εκλογών στις 17 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς. Και εσείς φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Η 8η μέρα του Μάη μας πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί το 1961, μια τέτοια μέρα, πραγματοποιούνται τα εγγένεια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Σας είπαμε νωρίτερα στην εκπομπή για το Μάη του 68 στη Γαλλία, αλλά και η Θεσσαλονίκη είχε στις 8 Μαΐου του 1936 το δικό της ματωμένο Μάη.
Την περίοδο 1931 έως 1936 το απεργιακό κίνημα στη χώρα μας εμφανίζει ιδιαίτερη έξαρση εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Οι εργατικές κινητοποιήσεις φτάνουν στην κορύφωσή τους το Μάιο του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί της 8ης Μαΐου η χωροφυλακή της Θεσσαλονίκης εμπόδισε χιλιάδες διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το διοικητήριο όπου έδρευε η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Οι διαδηλωτές επέμειναν και στις συγκρούσεις που ακολούθησαν τραυματίστηκαν πολλοί απεργοί. Η υπέρμετρη βία που άσκησε η χωροφυλακή ευαισθητοποίησε και άλλους κλάδους εργαζομένων και από το ίδιο βράδυ ξεκίνησαν 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί, οι αυτοκινητιστές, οι τροχιοδρομικοί και οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό. Θορυβημένη κυβέρνηση Μεταξά επιστράτευσε τους σιδηροδρομικούς και τους τροχιοδρομικούς, ενώ ανέθεσε στο Τρίτο Σώμα Στρατού να βρίσκεται σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Ήταν η αρχή του ματωμένου Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, με 12 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Καραμανλής, μετέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσία των Υπουργών Παιδείας και Βορείου Ελλάδος, του Υφυπουργού Εθνικής Αμήνης και Πλήθους Κόσμου, εγκαινίασε τα 4 νέα κτίρια της ΕΚΙ Πανεπιστημίου Πόλεως. Τα κτίρια αυτά, σε κομψότατο αρχιτεκτονικό ρυθμό, περιλαμβάνουν μεγάλες αίθουσες διαλέξεων, ειδικές αίθουσες μελέτης, εργαστήρια εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά όργανα, αμφιθέατρο με δυνατότητα κινηματογραφικών προβολών και πολλές ακόμη ενέσεις με τις οποίες το σημερινό κράτος εφοδιάζει τους φοιτητάς για να τους βοηθήσει στις σπουδές τους. Με ιδιαίτερη επισημότητα έγιναν εις νέα επίδαυρον τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής στήρης για την πρώτη εθνοσυνέδευση των Ελλήνων, η οποία συνήλθε την 22η Δεκεμβρίου του 1822 και ψήφισε το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν και το επίκεντρο της δολοφονίας Λαμπράκη. Ήταν 7 Μαΐου του 1969 και ενώ εδώ είχαμε δικτατορία, στις Κάνες βραβευόταν η ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, βασισμένη στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού. Οι χαρακτήρες αυτοί ήταν οι πραγματικοί, με μια μεγάλη διαφορά. Και τώρα μου δίνεται μια ευκαιρία να πω κάτι που είναι σημαντικό. Ότι δεν ήξερα κανέναν προσωπικά. Κανέναν. Και αυτό από τις φωτογραφίες που έβλεπα στις εφημερίδες, από τα ρεπορτάζ που γινόταν από τους δημοσιογράφους, τον Ρωμαίο, τον Μπέρσο και τον Βούλτεψη, μπορούσα να τους φανταστώ. Δηλαδή η δύναμη του συγγραφέα να μην γνωρίσει τους πραγματικούς ανθρώπους. Οι ηθοποιοί που υποδίονται τους χαρακτήρες του βιβλίου, και στην περίπτωση του ζήτανε Γάλλοι, όλοι, υποκαθιστούν στον συγγραφέα τα πραγματικά πρόσωπα από τα οποία εμπνεύστηκε το βιβλίο. L'apparition du mildiou en pulvérisant sur les vignes une solution de sulfate de cuivre. Deux types de préparation classiques en quelque sorte. Θα κλείσουμε με τα γεγονότα μετά τη μεταπολίτευση. Ήταν 8 Μαΐου του 1980, όταν ο Γεώργιος Ράλης εκλεγόταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μετά κατά συνέπεια πρωθυπουργός, ενώ 5 χρόνια νωρίτερα ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος έφθανε στο Ελληνικό. Προερχόμενος από την Ιαμαϊκή, όπου είχε λάβει μέρος στην διάσκεψη των κρατών μελών της Βρετανικής Κοινοβουλίας, έφτασε στην Ελλάδα πριν μεταβεί στην Κύπρο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
Σκοπός της επισκέψεώς του στην Αθήνα, όπου τον ανέμενε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής κ. Κλειρίδης, ήταν να ανταλλάξει απόψεις με την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό κ. Καραμανλή, υπό το πρίσμα των συνομιλιών που είχε με ξένους επισήμους, εκπροσώπους κυβερνήσεων και με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, αλλά και υπό το φως των δεδομένων που προέκυψαν έπειτα από τις πρώτες συνομιλίες που είχε ο κ. Κλειρίδης στη Βιέννη με τον κ. Ντεγκτάς, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαλτχάιμ. Με την άνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Ράλης ανέλαβε πρωθυπουργός από τις 9 Μαΐου του 1980. Σαν σήμερα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τον είχε εκλέξει ηγέτη του κόμματος με δεύτερο τον Ευάγγελο Αβέροφ. Νέος αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος, μετά από δημοκρατική εκλογή, αναδείχθηκε ο κύριος Γεώργιος Ράλης, ο οποίος έλαβε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Τσάτσο, την εντολή σχηματισμού της νέας κυβερνήσεως. Η πρωθυπουργία του χαρακτηρίστηκε από τη δική του προσωπική μετριοπάθεια, αλλά και την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού πλουραλιστικού δημοκρατικού ύφους. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τα ημερολόγια ιστορίας έφτασαν στην τελευταία του σελίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.